Όχι! Γι' αυτό και αλλάζω κάθε χρόνο τα μαλλιά μου για να ξέρετε πότε βλέπετε επανάληψη και πότε φρέσκο επεισόδιο! Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Celebrity Game Night! Τρίτη σεζόν για το αγαπημένο σας Celebrity που συνεχίζει ανανεωμένο, ανατρεπτικό, με νέα παιχνίδια, νέες κόντρες, πολύ γέλιο και ροκ διάθεση. Μακριά από τις κοτούρες που μας βαραίνουν όλο αυτό το καιρό και που ευχόμαστε να έχουν ένα τελειωμό. Αυτό που σας υποσχόμαστε και ξέρετε το τηρούμε, είναι ότι την επόμενη ώρα θα το διασκεδάσετε, θα το χαρείτε και χορτασμένοι θα πάνε κοιμηθείτε. Ξέρετε πια ότι εδώ, στο φιλόξενο πλατό μας, έρχονται κάθε φορά 6 πολύ γνωστοί φίλοι από το χώρο του θεάματος. Σήμερα, μάλιστα, το σετ είναι πολύ ιδιαίτερο. Μετά θα τους δούμε έναν έναν, οι οποίοι χωρίζονται σε 2 ομάδες και βοηθούν τους αρχηγούς τους να κερδίσουν 4.000 ευρώ! Μαζί μας, όπως πάντα, οι φανατικοί φίλοι του Celebrity Game Night. Αυτοχειροκροτηθείτε, παρακαλώ. Και όπως πάντα, ο Τόνι Κοραξάκης! Και να ξεκινήσω με τους σημερινούς μας καλεσμένους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα, γιατί έχω εδώ πολύ εκλεκτά πρόσωπα. Και θα ξεκινήσω με μια γυναίκα που με τιμά με την παρουσία της και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ. Μια γυναίκα που... Τι να πω, βιογραφικά για αυτήν νομίζω ξέρουμε τα πάντα. Ξέρουμε ότι είναι από την Καβάλα, ότι σπούδασε στη φιλοσοφική, ότι άφησε τη φιλοσοφική για το τραγούδι. Νομίζω δεν έχει νόημα να πω τίποτα, γιατί την ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Είναι μία από τους μεγαλύτερους στάρ στην Ελλάδα, στον χώρο του τραγουδιού, με τεράστιες επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Μια κουκλάρα, μια κορμάρα, μια γυναικάρα. Έχει μια τρομερή οικογένεια, κάνει συνέχεια επιτυχίες. Είναι φίλη φίλου και οι φίλοι του φίλου μου είναι δυο φορές φίλοι, δεν ξέρω, λέγεται αυτό. Να πω επίσης ότι τη θαυμάζω ιδιαίτερα, γιατί πέρα από όλα αυτά που μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια, έχει άποψη, ξέρει να τη λέει, εμπεριστατωμένα και με τόλμη όταν χρειάζεται και γι' αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι η Δέσποινα Μανδύ! Γυρίζει στα μακεδονικά πάτρια εδάφη, να το πούμε έτσι, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, στην πύλη του Αξιού. Με τον Παντελή Παντελίδη. Με τον Παντελή Παντελίδη. Και ένα όμορφο αγόρι που θα το παρουσιάσουμε αντίπαλο από εδώ. Αντίπαλο, αργότερα. Θέλω intro. Θα σου κάνω, θα σου κάνω. Μεγαλύτερο το δικό μου. Εντάξει, μη σκοτωθούμε από τώρα. Στη Θεσσαλονίκη θα την πληρώσει. Λοιπόν, δίπλα τη. Πού θέλετε να ξεκινήσω? Από εκεί. Εντάξει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, τι να πω τώρα πια γι' αυτόν, μας συνδέουν πάρα πολλά. Οι ζωές μας και οι επαγγελματικές αλλά και οι πραγματικές έχουν δεθεί αμετάκλητα. Φέτος μας χάρισε και μου χάρισε και εμένα προσωπικά μια υπέροχη δουλειά την προηγούμενη σεζόν, την οποία και θα συνεχίσουμε, την Εθνική Ελλάδος. Όπου τόλμησε να πει και να θίξει πράγματα που στην ελληνική τηλεόραση δεν τα είχαμε ξαναδεί και είμαι πολύ περήφανη που ήμουν μέρος αυτής της δουλειάς. Τώρα θα τον αποκαλώ συνάδελφο ως παρουσιαστή πια στο Μέγκα, στην εκπομπή. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Κάθε μέρα, Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έχω επίσης την τιμή να κάνει την απόδοση του musical Sweet Charity που θα παρουσιαστεί στον Badminton την επόμενη χρονιά. Ναι. Και είναι ποιος? Ο Γιώργος Καπουτζίνης. Δεν ξέρω πολλά για σένα. Καλύτερα. Εντάξει, όχι. Ότι δεν ξέρω πολλά προσωπικά για σένα και κάθε φορά που βρισκόμαστε. Πάει ένα τηλέφωνο που θα δεις. Είναι που είναι να ρωτάς στην εκπομπή. Να το διαισθάνομαι. Καταλαβες. Γι' αυτό και κάθε φορά που συναντιόμαστε, νομίζω υπάρχει μια οικειότητα και μια συνεννόηση μεταξύ μας. Που ενώ δεν έχουμε κάνει τόσο παρέα όσο θα μπορούσαμε. Και επίσης δεν σου έχω δώσει τόσο θάρρος, τώρα δεν ξέρω γιατί. Οπότε όταν διάβασα εδώ ότι όταν θέλησες να γίνεις ηθοποιός στα 17 σου, ναι. Τηλεφώνησες τη Μελίνα Μερκούρη, απ' τη μια δεν μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή το περιμένω από σένα, αλλά θέλω να πεις τι της είπες, τι έγινε. Είχα δώσει εξετάσεις στο Υπουργείο και με κόψανε, όπως και όλες τις σχολές που είχα δώσει με κόψανε. Μάλιστα. Και την πήρα ως μέσο να. Για μέσο την πήρες. Για μέσο. Και τι της είπες?
Έκλαιγα γιατί είπα θέλω να με περάσει. Το σήκωσε. Όπου Χριστέ. Το σήκωσε σπίτι γιατί. Στιγμή, στο σπίτι τη είχαμε βρει το τηλέφωνο από μια δημοσιογράφο που ήξερα οι γονεί μου. Το σήκωσε οικονόμο, τη ζήτησα, ήρθε και τη λέω: ξέρετε, δεν πέρασα εγώ. Και λέει: τι γίνεται όμω, παρέμβασε από την υπουργό, δεν το μάθει κανεί. Δεν πειράζει. Δεν και εν τέλει. Εν τέλει ξανά. Εν τέλει, εντάξει, δεν με πέρασε η γυναίκα. Κατέληξα να ξαναγυρίσω στην Θεσσαλονίκη. Και κατάφερε να μπει στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδο. Χωρί μέσο. Χωρίς μέσα αυτή τη φορά. Τον έχουμε καμαρώσει σε χιλιάδες πράγματα. Μιμήσεις, γράφει ωραία κείμενα, τραγουδάει, χορεύει, παίζει. Τι άλλο κάνεις? Σκηνοθετεί. Σκηνοθετείς. Ελάτε, δεν θέλω να πω. Φέτος χτυπάς τρίπλο βάρδια. Απ' τη μία στο Κάτια Βαδουλάκι με το έργο Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε. Απ' την άλλη στο Vox με την Ατάσα Θοδωρίδου. Και βέβαια ξεκινάτε τρίτη σεζόν, το πετυχημένο, κάτω παρτάλι στο Μέγκα, κύριο Βαδίλη ο Καρολάκης! Αρχηγός αυτής της ομάδας της Μακεδονικής, ξέρεις καλά τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ, είναι η Ιωάννα Παπαδογιάννη! Η Ιωάννα έχει σπουδάσει διεθνολόγος, τουρκολόγος, στο Καποδιστριακό και μάλιστα πήγε στη Κωνσταντινούπολη για μεταπτυχιακά. Πώς ήρθε ο τουρκολόγος, Σουλεϊμάν, και έτσι έβλεπες τέτοια? Δεν υπήρχαν ακόμα αυτά τα σειριά, ήταν τα παλιά τα χρόνια. Ξεκίνησε το σκεπτικό με μια καριέρα στο διπλωματικό σώμα ή στο πανεπιστήμιο, αλλά κανείς δεν φανταζόταν το χάλι της Ελλάδας και της Τουρκίας στις μέρες μας. Οπότε, εντάξει. Και τι θα κάνεις τώρα, τι κάνεις δηλαδή? Λόγω κρίσης, λέμε, δόξα τω Θεώ. Δούλευα στο Ντουμπάι, ήμουν αεροσυνοδός σε μια αεροπορική εταιρεία. Γιατί λίγο κρίση στο Ντουμπάι? Εντάξει, κάνα χρόνο περίπου. Τώρα γύρισα και είμαι ρεσεψιόν σε ένα πολυχώρο ομορφιάς. Όποιος έχει δουλειά. Και είμαστε μια χαρά. Είναι και ευτυχισμένος. Και σε πολυχώρο ομορφιάς θα έρθουμε και να σε επισκεφτούμε. Βέβαια, δεν κάνεις τα λεφτά. Αν τα κερδίσεις, συγγνώμη. Αν τα κερδίσω, που εντάξει, είναι σίγουρο μάλλον. Λέω να πάω να ταξίδι στην Ιαπωνία. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Ιαπωνία. Είπα εδώ στο κορίτσι μου, το όμορφο. Το οποίο... Γιατί πολύ και τώρα δεν μας αφορά αυτή μας. Ξαπλώστε λίγο, ξαπλώστε. Το κορίτσι μου το όμορφο, η φίλη μου, που κάθε φορά που έχω πρεμιέρα αυτό celebrity έρχεται. Μαζί με το Μαρτάκι, εντάξει Κώστα. Και χάνουνε. Έρχεται να με στηρίξει πάντα η αγαπημένη μου, η οποία φέτος μας ξανασυστήνει τη λέξη καλημερούδια που την είχαμε ξεχάσει από το ελληνικό λεξιλόγιο κάθε πρωί στο Μέγκα. Τι να σας πω για την Τωρέτα, ό,τι και να έχει κατακλειστεί το κάνει καταπληκτικά. Ήταν αθλήτρια, είναι χορεύτρια, είναι ηθοποιός, είναι φοβερή παρουσιάστρια, μπορεί και ξυπνάει με τις κότες. Μπορώ. Που σε θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εγώ δεν έχω μπορέσει ποτέ να ξυπνήσω τέτοιες ώρες, γιατί και δύο καταπληκτικά παιδιά. Φέτος, εκτός από τα καλημερούδια, θα παίξουμε μαζί στο Sweet Charity, στο Father Backington που θα αποδώσει. Ποιος είπαμε μόλις τώρα? Ο Γιώργος Καπούτζης. 5 points. Και έτσι πάχουνε. Τα διαπλεκόμενα εδώ με τους καναπέδες. Και είναι η υπέροχη, η καταπληκτική, η μοναδική. Τώρα είναι Παπα Δημητρίου. Λοιπόν, δίπλα στην Τωρέτα. Είναι λίγο ανισταγμένη γιατί ξυπνάει κάθε πρωί, όπως ξέρετε και βλέπετε από τη συχνότητα του Μέγκα στα καλημερούδια, πολύ νωρίς. Εμείς την γνωρίσαμε όλοι και εμείς και εσείς στη σειρά που κάναμε με τον Γιώργο την Εθνική Ελλάδος, όπου ήταν καταπληκτική στο ρόλο της Θάλος, ήταν καταπληκτική και πίσω από τις κάμερες. Επίσης έχω να πω ότι η Μαριέλα, για όσους δεν ξέρουν, είναι πολύ γκλότ. Και παρότι στην Αθήνα χάνεται και δεν μπορεί να πάει πουθενά, ακόμα και με τον Navigator, δεν ξέρει που πηγαίνει, γιατί... Γιατί δεν κοιτάει τον Navigator, μιλάει στο κινητό. Πρώτον, αλλά κυρίως γιατί. Γιατί σαν το σπίτι σας στάνεται μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, δεν είναι? Και στην Κεντρική, δηλαδή εκεί τη βλέπεις τη Μαριέλα, πραγματικά ξέρει τα πάντα, ξέρει όλες τις γλώσσες, συνεννοείται άψογα στα γερμανικά, στα γαλλικά, όπου θέλει και πηγαίνει... Σαν να βγει τον ίδια, είναι υπέροχη, η κυπριακή, η κυπριακή υπερηφάνεια. Δεν μπορώ να το πω, Μαρτάκι, είναι Μαρία Ραζαμίλου. Λοιπόν, η Μαριέλα
επίσης να πω ότι θα τη βλέπουμε κάθε πρωί στα καλημέρα, τι άλλα το βράδυ. Πηγαίνει στο θέατρο Ακάδημος και παίζει τη φοβερή παράσταση αναμείνατε στο ακουστικό σας. Ναι. Τι κρύβεσαι εσύ από πίσω? Δεν κρύβομαι. Όσο και να κρύβεται ο Μαρτάκης. Περιμένω την ώρα μου. Τι θες να πω για σένα? Έξω. Ήρθε η ώρα μου. Όχι, βάζω χρόνο. Ξεκινάς από τώρα. Έρχεται κάθε λοιπόν, είναι ένα αγόρι πανέμορφο. Εντάξει, αυτό νομίζω το βλέπουμε όλοι. Έχει κάτι παράξενο βέβαια πάνω του, γιατί εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει τόσο ωραίο άντρα. Πάλι για μένα. Γιώργο, το άμα δεν είναι το δικό μου είναι. Τόσο τέλειο πλάσμα που να είναι και τόσο τρελό. Θεότρελο. Κι άλλο. Πρέπει να πω κι άλλο. Πάσα δεν θέλω. Πολύ, πολύ τρελό. Έχει δοκιμάσει και αυτό τα πάντα και δεν κολλώνει πουθενά, έτσι. Παρουσίαση, τραγουδί, χορό, θέατρο. Μίμηση. Καταπίνεις φωτιές, κάνεις τρανζέτε, τριπλό άξελ, δεν ξέρω τι άλλο. Μπράβο, τι τα ξέρει αυτά. Είσαι ένα αγόρι φωτιά. Θες κι άλλα, ε? Θέλω κι άλλα. Πείτε τίποτα, ρε παιδιά, να μου κοινάχθηκα. Δεν πειράζει. Το τρίτο καλημερούδι εδώ του καναπέ. Ακόμη στο βράδυ. Το βράδυ όμως θα συναντάς τη Δέσποινα. Επίσης θέλω να πω ότι τώρα κυκλοφόρησε το καινούργιο σου τραγούδι. Εγώ θα φύγω. Εγώ θα φύγω. Που τι είναι? Προάγγελος του νέου σου CD. Κύριο Κώστας Μαρτάκη. Λοιπόν, αρχηγός αυτής της ομάδας είναι ο Δημήτρης Κουμπής. Ο Δημήτρης έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία, έχει κάνει μεταπτυχιακά στην Αγγλία στον υποτιτλισμό και δουλεύει σύμβουλος σε εκδοτικό οίκο με αγγλικά εκπαιδευτικά βιβλία. Ελληνικό εκδοτικό οίκο. Ελληνικός μεν, υγιής δε, διότι έχουμε μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, που σημαίνει καλύτερες αγορές και περισσότερα ταξίδια για μένα. Α, μια δουλειά που πάει καλά. Βεβαίως. Και εξαγωγές ακούω. Βεβαίως. Δεν ήξερα ότι υπήρχε έδρα υποτιτλισμού. Ναι, υπάρχει μεταπτυχιακό, γιατί κατά τη γνώμη μου ο υποτιτλισμός είναι τέχνη. Προαπαιτεί πολύ καλή τεχνική. Όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό ξέρουν ότι βλέπουν πολύ συχνά μαργαριτάρια στους υπότιτλους. Βέβαια, πάρα πολλά, ναι. Δεν είναι αλήθεια. Είσαι γιος στρατιωτικού, διαβάζω. Ναι. Και λάτρης του Στίβου. Ναι. Αλήθεια. Διάβημα. Αυτό που κάνω. Πώς ζωή είσαι? Παρθένος. Τρέχω 5-10 μαραθώνιο και μ' αρέσει πολύ καλά να παρακολουθώ. Τα λεφτά τι θα τα κάνεις αν κερδίσεις? Δεν θα πρωτοτυπήσω ιδιαίτερα, επειδή είμαι λάτρης των ταξιδιών. Στην Ιαπωνία. Όχι, Ιαπωνία, πιο μακριά. Θέλω να κάνω μια κρουαζιέρα στην Αντρακτική. Είναι το όνειρο. Πού θα πας? Έχετε πάρα πολλά κοινά. Πού θα κάτσε, πού θα πας? Κρουαζιέρα στην Αντρακτική. Εγώ, παιδιά, θέλω σε εσύ. Έχει, θα είναι πολύ ωραία. Μαριέλα, εσύ είσαι για εκεί. Κοιμάται όλη μέρα. Αλλά πού γεννήθηκε? Στην Κύπρο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά απόψε. Σας εύχομαι και εσάς καλή επιτυχία. Μπράβο σας. Όμως ξέρετε, όποια ομάδα μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς στα 5 παιχνίδια θα δώσει το δικαίωμα στον αρχηγό της να αγωνιστεί στο μεγάλο τελικό. Σε ένα τελικό που εκτός από τα 4.000 ευρώ μπορεί να κερδίσει ο ίδιος, το ποσό που θα συγκεντρώσουν οι celebrities θα δοθεί για φιλανθρωπικό σκοπό σε ίδρυμα που θα επιλέξουν. Πολύ ωραία, άντε πάμε να παίξουμε. Σταμάτα. Πάμε σε διαφημίσεις και στην επιστροφή. Οι ομάδες μας θα ξεκινήσουν με ένα νέο παιχνίδι. Δείτε σε λίγο. Παρακαλώ. Γνώρισε. Κρύο. Χάρη. Προτιμώ. Το. Όταν. Ναι. Σε μας τώρα. Οι τρελαμένοι συνεφείς γνωρίζουν τις αγαπημένες τους ταινίες από την καλή και από την ανάποδη. Σε αυτό το παιχνίδι μας ενδιαφέρει μόνο η ανάποδη. Είναι η ώρα να παίξουμε το όλο και ένα παιχνίδι αυτής της σεζόν. Το Παρκαλιό! Λοιπόν, θα σηκωθείτε από το καναβέ και οι δύο ομάδες. Εμέτε πάνω να σας δείξω. Οι αρχηγοί θα καθίσουν εδώ στα μπάζερ και οι άλλοι έτσι με τη σειρά. Μπέρτα, παιδί μου, ξύπνα. Θα σας πω την υπόθεση μιας ταινίας από το τέλος προς την αρχή. Εσείς θα τη βρείτε, θα βρείτε για ποια ταινία πρόκειται και θα προσπαθήσετε να μου πείτε το τίτλο επίσης από το τέλος προς την αρχή. Τη
Δηλαδή την πρώτη λέξη θα την πει ο αρχηγός εδώ στο μπάζερ, τη δεύτερη η Ντορέτα, την τρίτη η Μαριέλα, ο Κώστας και ούτω καθεξής. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Η αιώνια λιακάδα ενός, πώς λέγεται, καθαρού μυαλού. Καθαρού μυαλού. Μυαλού. Καθαρού. Το έχεις. Ενός. Α, μπράβο. Έτσι παίζεται λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Θα παίζει αυτός που το βρίσκει πρώτα, δηλαδή ο πρώτος που θα πατήσει τον μπάζερ. Αν γίνει κάποιο λάθος στη μία ομάδα, θα συνεχίσει, θα ξεκινήσει από την αρχή η επόμενη. Από την αρχή. Στην ταινία πατάει τον μπάζερ, ε. Το ξεκινάνε αυτοί που είναι στον μπάζερ να πατάνε το κουμπάκι. Έτσι. Δεν το βρίσκει η Μαριέλα και να πατάει το κουμπάκι. Μα τι, την μπαζερούχη. Πρέπει να προσέξουμε να μην καθυστερήσουμε πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Την απάντησή μα, γιατί θα ακούσετε τον ήχο. Και θα κυρωθείτε. Κάθε προσπάθεια πετυχημένη θα σας δώσει ένα βαθμό. Μόνο ένα. Μόνο ένα. Ένα αρχή. Και θα πηγαίνετε ρολόι. Δηλαδή ο πρώτος θα πηγαίνει τελευταίος και ούτω καθεξής. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει. Γιατί δεν θα το καταλάβω κι εγώ, γιατί είναι ένα καινούργιο παιχνίδι. Το παίζω πρώτη φορά. Λοιπόν. Και ο Θεός μαζί μας. Ξεκινώ, συγκεντρωθείτε οι μπαζερούχοι στα μπάζερ και λέω. Ο φιλόλογος πρόκειται να παντρευτεί τη μαθήτριά του, ενώ κόντεψε να τον απολύσει από το κολέγιο. Τα σκαμπύλια πήγαν σύννεφο, αφού τα άτακτα πλουσίω κόλτσα. Λοιπόν, άναψαν τα παιδιά. Δημήτρη. Παράδεισο. Τον. Από. Βγήκε. Ξύλο. Το. Ήταν δύσκολο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Αλλάξαμε και θέσεις μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να λέω μερικές. Είστε καταπληκτικοί. Ένα μηδέν. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεύτερο. Δεύτερη ταινία. Η κυβωτός της Διαθήκης μπαίνει σε κυβερνητική αποθήκη. Ο Ινδιάνα Τζόνς τρέχει να προλάβει να τη βρει πριν από τους Ναζί και τον Μπέλοκ. Γιώργο. Κυβωτός. Λοιπόν, περιμένετε. Τζόνς. Λάθος, Δωρέτα. Ναι. Γιατί? Το βρήκα. Τελευταία λέξη, πάμε από το τέλος. Όχι. Είναι κυβωτού χαμένης της κυνηγικής. Ναι, η κυνηγή της χαμένης κυβωτού. Όχι, περιμένετε τον Ινδιάνα Τζόνς. Εσύ είχες άλλο τίτλο. Η Μαριέλα είναι η υποτίθεται. Το Lost Star. Ακόμα και αν το Ινδιάνα Τζόνς ήταν στην αρχή, το κυβωτού πάλι ήταν τελευταία λέξη. Ναι. Σε μας τώρα. Greece. Greece. This is Greece. This is Greece. Hello. Hello. Τρίτη ταινία, σταματήστε. Ο Billy Crystal και η Meg Ryan παντρεύονται. Αφού έχω. Έλα, Δέσποινα. Σάλι. Ναι. Ο επόμενος, Παντελής. Τι. Ιωάννα. Με. Όχι, το έχεις. Έλα, πάμε, πάμε, Μαριέλα. Κρίς. Σάλι. Τι. Γνώρισε. Χάρη. Μαριέλα. Ε. Όταν. Τι έγινε στο τέλος. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτό το κοινωνικό. Παντελής, στα το ζεύγος Κοκοβίκου ξανασμίγει αφού χώρισαν την ίδια μέρα. Παντελής. Άντρα. Γιάννη. Άννα. Το έχασε, παιδιά. Δεν το έχασε, παιδιά. Κώστα. Άντρα. Δημήτρης. Τον. Φοβείται. Κοινή. Θα κάτσει εκεί μέχρι να το βρει. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα. Λοιπόν, το σκορ μέχρι στιγμής είναι 2-0 υπέρ της ομάδας. Θα αφήσω. Πάμε στην πέμπτη ταινία, παιδιά. Εδώ. Οι δύο μουσικοί ενώνουν ξανά την Καρέζη με τον Αλεξανδράκη, παίρνουν πίσω τη λατέρνα τους και ο Μίμης Φωτόπουλος πουλάει το όργανο, καθώς ο Βασίλης Αυτονιδής είναι βαριά. Ιωάννα. Φιλότιμο. Όχι, λάθος. Το ξέρουμε. Αυτό ήταν η προσοχή που σας είπα. Mm. Την πουλάει τη λατέρνα, παίρνει άλλο όργανο. Σταμάτε το ρετά. Τι είχε το όργανο, sorry. Ε? Δεν το έχω. Λοιπόν,
Είναι η λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο. Που το νούμερο 2. Γιατί το νούμερο 1 είναι γαρίφαλο. Και φιλότιμο. Λατέρνα, φτώχεια νούμερο 2, γαρίφαλο. Ήταν μια πιο δύσκολη από τι δύσκολε. Πολύ δύσκολη. Παγίδα στάθηκε. Μια παγίδα στην οποία όλοι μα είναι μέσα. Λοιπόν, έκτη. Ναι. Τι έχει εκεί. Ο Ματ Ντέιμον αναρωτιέται αν ο ίδιος άξιζε τη θυσία του λοχαγού Μίλλερ, Τόμ Χάνκς και των 6 ανδρών οι οποίοι τον αναζητούσαν στην κατεχόμενη Γαλλία. Δεν το έχω δει. Ράιαν. Και τώρα στα ελληνικά. Στρατιώτη. Πώς είπες. Το είπε. Έλα Κώστα. Είπε κάτι ο Κώστας. Μην κλέβετε παιδιά. Στρατιώτη. Του. Το είπε ο Κώστας. Δεν θα σας πάω. Δεν είπα τη λάσωση. Ρολογάκι, ρολογάκι. Πόσες ταινίες έχουμε βρει, έχουμε παίξει 6. Έχετε βρει τις 3. 3-0. Ακούστε με. Τελικά όλοι βρίσκουν το τέρι τους. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος κρύβεται από τα αδέρφια της αρβωνιαστικιάς του Μάρθας Καραγιάννη. Οι δύο αδερφές του Λάσκαρη και Λιάσκου ερωτεύονται. Και είναι... Πάμε Δέσποινα. Κρύο. Δεν λες. Προτιμούν. Ιωάν. Το. Ιωάν. Αμερική. Ναι! Ανταμείφθηκε η σοβαρότητά σα και η τιμιότητα. Πάνω απ' όλα ηθική. Λοιπόν, τελευταία ταινία. Συγκεντρωθείτε. 3-1 το σκορ. Ο Λεονάρντο Ντικάπριο σκοτώνει τον χασάπι Ντάνιελ Ντέι-Λουις. Στείνεται η μάχη μεταξύ των δύο συμμοριών και κερδίζει την αγάπη τη Κάμερον Δίας όταν επιστρέφει στα 5 σημεία τη Νέα Υόρκη. Παντέλη. Υόρκη. Νέας, Γιώργο. Της. Συμμορίας. Η. Ναι! Yeah! Και έχω να πω, σκορ, 3-2 το σκορ και τελειώνει το πρώτο παιχνίδι. Δείτε σε λίγο. Πού πας? Δεν ξέρω πού πάω, πάσω. Φύγε τότε. Πού πας εσύ, πού πας? Πού ζούσε ο Σκρούτς και ο Ντοναλντάκη? Πού ζούσε, ξέρω εγώ. Τι, στην Σκρούτς Μακλάντ. Είτε με τη φαντασία μας, είτε πραγματικά. Αν θέλουμε να πάμε μεταξύ στις Κουκουβάουνες και στον Άδωνη για καφέ, ένα είναι σίγουρο. Ο τύπος στο τιμόνι θα μας ρωτήσει. Πού πας! Πού πας! Το πού πας είναι ένα παιχνίδι και κάθε ομάδα παίζει ξεχωριστά. Ένας από εσάς, αυτό μου θα επιλέξει ο αρχηγός, έρχεστε εδώ, κάθεστε στο τιμόνι. Έχω εδώ κάποιες καρτούλες με κάποιους προορισμούς φανταστικούς ή πραγματικούς. Οι υπόλοιποι παίχτες θα παραταχθείτε εδώ στη σειρά. Θα σας δείχνω μία-μία την καρτούλα με τους προορισμούς. Τι εσείς θα προσπαθείτε να περιγράφετε στον οδηγό ο οποίος σας ρωτάει πού πας. Πού πας, έλατε. Ποιος είναι αυτός ο προορισμός. Θα κρατάτε μια σειρά και θα γίνετε ρολόι. Yes. Προσέξτε να μην πηγαίνετε πολύ συχνά πάσο. Μπορείτε να πάτε και πάσο. Αλλά καλύτερα μην το κέτε το πάσο γιατί έχω μόνο 15 προορισμούς. Και καλό θα είναι να τους εκμεταλλευτείτε και έχετε 90. Πόσο πάσο να παίξω. Κάτσε κάτω. 90 δευτερόλεπτα. Ωραία. Έχετε ένα. Έχετε έναν βαθμό για κάθε σωστή απάντηση. Άλλη ένα. Ακόμα έναν, μετά θα τους αυξήσω, Κωστάκη. Κατάλαβα. Λοιπόν, και ξεκινάω με την ομάδα που προηγείται, του Δημήτρη, που θέλω να μας πει ποιος θες να οδηγήσει από την ομάδα σου. Για να διαψεύσω τα στερεότυπα, θα βάλω γυναίκα στο τιμόνι. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Καλά να πάρεις. Πολύ καλά έκανες που δεν έλεγες. Καθίστε. Περάστε.
Εγώ είμαι γυναίκα, οδηγώ, δεν πάω πουθενά. Σε παρακαλώ. Το κουνάει τώρα το τιμόνι ήδη. Μπράβο, έχω ξεκινήσει. Εγώ, ναι. Μπράβο τώρα. Ωραία. Τι οδηγώ. Εδώ, Ζήνα. Στη Ωραία. Σειρά. Λοιπόν, ξεκινάω, δείχνω στο Δημήτρη τον πρώτο προορισμό. Πολύ... Σύριο του Μέγκα, πολύ πετυχημένο. Πού πάω, ναι. Σύριο του Μέγκα, πολύ πετυχημένο. Που θα εισπεχτεί φέτος τρίτη σεζόν. Το κάτω παρτάλι. Μπράβο, έλα, πήγαινε, Μαριέλα. Πού είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ. Στο Buckingham Palace. Ναι, στα. Στήθα. Εντάξει, το δεχόμαστε. Λεωνίδας, πάω προς εκεί. Πας προς τους 300. Ναι, πού ήταν αυτοί όλοι. Πού σκοτωθήκανε. Μην δείχνεις. Ναι, σκοτωθήκανε εκεί πέρα. Πού σκοτωθήκανε, πού πάω. Μπορείς να πας και πάσω. Πάσω, δεν θυμάμαι. Έλα, έλα. Τι να σου πω. Η πόλη του Batman. Να ρωτάς πού πας. Το Gotham City. Γιατί, τι πειράζει. Όχι, Μύκονος, άλλο. Η Σαντορίνη πας. Άλλο, άλλο. Πας πάρω. Πας έξω. Ναι. Πού πας. Είμαι στον Άρη και πάω για δουλειά. Πας στον Άρη. Πας στη Σελήνη. Πας στην Άσα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Πού πας εσύ, πού πας. Στάζει το μετρό. Πανεπιστήμιο πας. Εγώ δεν πάω Μέγαρο. Μέγαρο μουσικής πας. Ναι, μπράβο. Πήγαινε, πήγαινε. Πού ζούσε ο Σκρούτς και ο Ντοναλντάκι. Πού ζούσε, ξέρω εγώ. Στην Σκρούτς Μακλάνταν. Disneyland. Όχι, όχι στα κόμιξ. Ή κάτι. Πας, πάσο. Πας και εσύ. Σκέψου, είναι ένα πράγμα που είναι αξιοθέατο και γέρνει λίγο. Στον πύργο της Πίζας πας. Κάθε φορά που σου πει κάτι, δεν θα πει. Τη σοφεράντζα. Μάλιστα, κάτι. Τι είναι η σοφερίνα, φαντάζομαι. Ο Σκρούτς Μακλάντ, πού μένει. Ο Σκρούτς Μακλάντ είναι μια πάθηση που μένει στη Λιμνούπολη. Όπως το καταλαβαίνω. Στη Λιμνούπολη. Στη Λιμνούπολη μένει ο Σκρούτς Μακλάντ. Πώς θα βρείτε. Πάμε. Έχετε βρει 6. Καλά, πήγαμε. Πάτε 9 βαθμούς. Εντάξει, είστε καταπληκτικοί. Εδώ ποια σοφεράτσα θα έρθει από εδώ, από αυτό το καναπέ. Εγώ θα ακολουθήσω το παράδειγμα του αγαπητού αντιπάλου και θα βάλω γυναίκα. Μάλιστα. Τη Δέσποινα. Δέσποινα. Σώθηκες και πάμε, Δέσποινα. Αγία μου, παιδιά. Σώθηκες. Το τιμόνι. Πάμε. Τις προάλλες πήγαινα να πατήσει. Δεν πρέπει να πατήσει. Τι έκανα εγώ, Κουστάκη. Τις προάλλες πήγες να με πατήσεις. Μάλιστα. Και θα σου λένε τα παιδιά. Θέλετε 8 σωστές απαντήσεις για να περάσετε μπροστά. Και με 7 δεν φτάνουμε. Με 7 ισοφαρίζουμε. Okay. Δεν σας το εύχομαι πάντως. Οπότε θέλω να είστε συγκεντρωμένοι. Συγκεντρωμένοι. Ξεκίνησες. Το ξεκίνησες. Ξεκινάω. Λοιπόν, δείχνω την πρώτη, τον πρώτο προορισμό. Στροφή. Ιωάννα. Πού πας, Ιωάννα μου. Πάω στάση μητρό, εκεί που με πριν ο άλλος. Ποιος άλλος. Μουσικής. Αρχίζει, έλα. Που πάμε και σπουδάζουμε. Πανεπιστημίου. Μπράβο. Πάσω αυτό εγώ. Τι πάσω αυτό. Δεν το ξέρω. Πού πας. Δεν ξέρω που πάω. Πάσω. Φύγε τότε. Φύγε. Δεν ξέρω. Πού πας. Τα γόμορα και... Σόδομα. Ωραία. Οδήγα όμως. Είσαι σταθερή. Πού πας. Λοιπόν, πάω Βόρεια Ελλάδα. Ψηλά. Σχετικά. Είναι με νερό. Δεν είναι θάλασσα. Είναι το άλλο. Τι λέει ρε παιδιά, λίμνη. Είναι πρέσπες, ναι, είναι... Ού, όχι, Βόρεια Ελλάδα έπαιζε. Τι, πρέσπες, όχι. Πάσο, 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 πάμε, έλα. Ακολούθε το ταξί μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Είστε οι πιο κλειδίες που ερωτεύτηκαν εκεί πέρα σε αυτές. Στις διεύθυνσεις μάτισες. Μπράβο τους. Μπράβο. Είναι οροσειρά και εκεί πέρα έχουμε και fast food τέτοια. Ψηλά στο... Τι τα ψηλά ψηλά. Λοιπόν, όχι Νέα Υόρκη, Άγγελη, Άγγελη. Τσάρλι. Έλα, ήτανε μετάφραση. Συνεχίζω. Ή τελείωσε ο χρόνο. Πού πας, πού πας. Εκεί που είναι η Μοναλίζα και η νύχτη της Αμοθράκης. Στην Ιταλία. Όχι, στο μουσείο το όνομα. Είναι εκεί το. Πώς το λέμε το χρώμα, το χρώμα το καφέ, το ανοιχτό, που είναι και σοκολάτα, λέμε είναι σαν. Μόκα. Ναι, κάτω πολύ. Έλα, ωραία. Βρήκατε 5, δεν είναι καθόλου άσχημο, είπατε και 7 και είναι το σκορ 9-7. We'll be right back.
Δείτε σε λίγο. Βάλε ένα χεράκι. Προχωράμος. Yes. Boxer. Μπράβο. Το boxer είναι το σκυλί. Ευτυχώς τελείωσε αυτός ο χρόνος. Celebrity Game Night και εδώ να σας πω ότι όποιος από εσάς θέλει να πάρει μέρος στο παιχνίδι μας μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο site megatv.com/celebritygamenight ή να τηλεφωνήσει στο 210-80-92-410. Σας περιμένουμε. Εάν είστε τύποι που εκτιμούν τη συνεργασία, δεν είστε εγωιστές και πιστεύετε στο ισχύς εν τη ενώση, τότε σας προτείνω ανεπιφύλακτα το επόμενο νέο μας παιχνίδι που λέγεται «Βάλε ένα χεράκι!» Λοιπόν, θα σας πω πώς παίζετε. Ναι, οι αρχηγοί θα διαλέξουν δύο παίκτες, οι οποίοι θα έρθουν εδώ. Εγώ θα δείχνω εδώ στα καρτελάκια κάποια επαγγέλματα ή ασχολίες. Αυτοί οι δύο παίκτες θα προσπαθήσουν να περιγράψουν στους άλλους δύο αυτά εδώ τα επαγγέλματα. Πώς όμως? Ο ένας παίκτης θα κάθεται μπροστά και θα χρησιμοποιεί το κορμί του, το πρόσωπό του και τα πόδια του. Εντάξει, κοιτάω και δεν με παρακολουθεί. Όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα σα πω παίζετε μαρτάκι. Και ο άλλος παίκτης θα είναι από πίσω και θα χρησιμοποιεί μόνο τα χεράκια του. Ωραία. Εντάξει, σαν ένας άνθρωπος θα λειτουργήσουν δύο. Ναι. Αυτή είναι η πρόκληση. Ωραία. Αυτό είναι πρόκληση, εντάξει. Λοιπόν, κάθε σωστή απάντηση. Είμαστε κι εσύ. Κάθε σωστή απάντηση θα παίρνει 2 βαθμούς. Ωραία, δεν βρήκαμε. Και μπορεί να πηγαίνετε φυσικά και πάσο. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, ο Δημήτρης ως αρχηγός θα διαλέξει ποιοι είναι αυτοί οι δύο που θα έρθουν εδώ να περιγράψουν στους άλλους δύο τα επαγγέλματα. Επειδή σε αυτή την ομάδα επικρατεί δικαιοσύνη, ισονομία και σιγουριά, θα δώσω την ευκαιρία στον Κώστα και στη Μαριέλα. Μάλιστα. Θα έχουν όλη την ευκαιρία τους εδώ για να μην λένε στον Κώστα. Μαριέλα μου. Έχω το πιο μακρύ χέρι γι' αυτό. Μπράβο, Χούστο, θα κάνεις το κορμί. Ναι, ναι. Θα κάνω το κορμί. Ωραία, βάλτε χεράκια εδώ. Τι να πιάνω εδώ, τι πιάνω. Πόσο δίκαιο, πόσο δίκαιο. Γαργαλιέται, παιδιά. Νομίζω ότι άραχε τι γαργαλιέστε, θα κάνετε τη ζωή πιο δύσκολη. Έχετε 2 δευτερόλεπτα, εντάξει. Το σκορ είναι 9-7 να θυμίσω, εντάξει. Θυμόμαστε πολύ καλά αυτό. Ξεκινάω και δείχνω το πρώτο επάγγελμα. Σχολεία ή ό,τι. Πώς θα το πω. Boxer! Μπράβο! Boxer είναι το σκυλί. Boxer εννοούσα. Μαέστρο! Μάγειρα! Σεφ! Πυγμάχος! Οδηγός, ταξιτζής, Νταλικέρι. Οδηγός, πιλότος. Μπαλαρίνα. Πιο πίσω. Τραγουδιστής. Νίγορα. Τηλεφωνήτρια. Γραμματέας. Γλώσσα σου είναι. Πιανίστας. Ακομωτής. Μακιγέρ. DJ! Τένις! Τένις! Ξαράς! Τενίστα! Βολεϊμπολίστα! Το χαλί το θέλω! Δεν μπορώ! Έλα! Τι! Ράπερ! Α! Κυπουρός! Αγρότης! Κορνό! Οικοδόμος! Ναι! Ναι! Έλα! Ηλεκτρολόγος! Αυτό! Μασιγέρ! Έλα καλέ, συνέχισε! Ράφτρα! Κεντάω! Κινέζος! Ευτυχώς τελείωσε ο Ράφτρα! Έχετε βρει 9, άρα το σκορ είναι 18, συν 9 που είχατε... 27! Μπράβο! Είναι η μεγάλη ευκαιρία να τους κατατροπώσετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποιοι δύο θα σηκωθούν να κάνουν αυτή την όμορφη τελετή? Ο Γιώργος και ο Παντελής. Το ξέρα. Ναι, παιδιά. Είναι ηθοποιοί. Μας βοηθήσετε να καταλάβετε. Δεν θα με τραβολογάσαν την Μαρτέλα. Όχι, δεν έχω γίνωση δύναμη. Ωραία. Ο χρόνος, κορίτσια, προσοχή, ξεκινάει από τώρα. Κιθαρίστα. Ναι. Μάγειρας. Μπράβο. Μανικιουρίστρια.
Μαρία. Το στόμα μου αρέσει, Μαρία Κουρίστα. Τένις, τενίστης. Τι είναι αυτό. Σαράς. Ναι. Ποδοσφαιριστής. Τροχονόμος. Yes. Παπάς. Ναι. Ε, παιδιά. Το θέλει. Τένις. Χειρούργος. Μπράβο, Παντελή. Ζωγλές. Καθηγητής. Όχι, μαέστρος. Όχι, όχι. Καθηγητής, δάσκαλος. Πάμε παρακάτω. Άλλο, άλλο, άλλο. Αυτό δεν ξέρω πώς. Συγκομαθής. Συγκομαθής. Τρελός, τρελός. Άλλο. Μποδίστρα. Ναι, ναι. Αστυνομικός! Κάτσε! Επιθεωρητής! Κατά σκοπός! Κάτι έπιασε! Ψήφωνος! Δεν το είχε ακόμα! Άλλο, πάσο! Τι είναι αυτό! Α, η Χολίδης! Μπράβο! Άλλο, παρουσιαστής! Άλλο, άλλο, άλλο! Καλό παιδί! Δικηγόρος. Πάρα πολύ καλή Έτσι παίζετε αυτό, καταλάβατε. Παίζει στην εργασία, όχι. Υπέροχη. Και με λίγη ενέργεια, όχι να κοπανιόμαστε. Με λίγη, χωρίς γέλια, χωρίς τίποτα. Πόσα βρήκαμε. Πες μας την άποψή σου, Κώστα. Όχι, όχι. Βρήκατε. 14. Πήρατε από αυτό το παιχνίδι. Συν 7, 35, 27. Δείτε σε λίγο. Εδώ το έχω. Κλείνω αυτό για να μπορώ να ψηφίσω. Το κλείνω για να μπορώ να μην με βλέπουν. Μνημόνια. Μνημόνιο. Δεν και το μακρύτερο. Πράσινες οι κόκκινες, οι γαλάσιες οι χάντρες. Στα χέρια χθες έφερανε δεκαλεβέντες άντρες. Πήραν κακό και ταρακή στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες οι κόκκινες, οι γαλάσιες οι χάντρες. Στολίδια σου που βάζησαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Το επόμενο παιχνίδι είναι από τα πιο αγαπημένα γιατί έχει πολύ πλάκα, αγωνία, φουλ ρυθμό και πολύ ενέργεια. Πάμε στο «Εδώ το έχω». Παίζει μία ομάδα κάθε φορά, θα στέκεστε εδώ στο χαλί κατά σειρά, το ξέρετε νομίζω, το παιχνίδι το έχετε δει όλοι, νομίζω θα ξεκινήσουμε την ομάδα που προηγείται. Όπως είναι η άλλη, να ξέρετε τα πράγματα. Ελάτε εδώ παρακαλώ. Θα καθίστε στη σειρά, οι αγαπημένοι βαλέτες σας περάσουν παρακαλώ να βάλουν κάποια καρτελάκια. Πού πας Παντελή. Παντελή, είσαι μπροστά. Στη σειρά. Πώς είναι στη σειρά. Από εδώ, από το στρογγυλάκι, πίσω διαγωνάλ. Διαγωνάλ. Θα βάλουμε μια καρτελίτσα στο κεφάλι σας. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει από την ώρα που θα στρίψω το Παντελή και θα περιγράψει στη Δέσποινα ποια είναι η λεξούλα στο κεφάλι της. Το θέμα μας ποιο είναι. Το θέμα σας. Αν έχουμε και θέμα. Όλο αυτό είναι κάτω από ένα θέμα που λέγεται οικονομία. Και ξεκινάω γυρνώντας το Παντελή. Έχετε 90 δευτερόλεπτα, το κόλλαμε, πάμε πάσο και τα λοιπά. Μάλιστα. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
Το δίλημα ήταν δραχμή. Ευρώ. Είχες δίλημα εσύ. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση. Τρία έχουμε υπογράψει. Μνημόνια. Το μνημόνιο. Δεν και το μακρύτερο. Λοιπόν, Dow Jones, πού ήταν ο δείκτης. Το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο. Είναι ο Dow Jones. Ήταν υπουργός οικονομικών και τώρα δεν είναι, έφυγε. Βαρουφάκης. Ωχ, δεν μας αρέσει όταν έρχεται αυτή και μας κάνει λέω. Εφορία, εδώ, απέξω. Είναι ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Ναι, τι, όπου βρίσκεται στο καροτσάκι το αναπηρικό. Αναπήρως, τι. Το όμιλε. Αναπήρως. Πηγαίνουμε και σηκώμε λεφτά από το ATM. Τράπεζα. Μάλιστα. Η καγκελάριος της Γερμανίας. Μέρκελ, μάλιστα. Πάλι όταν έρχεται αυτή η πολύ μεγάλη επιτροπή απ' έξω δεν μας αρέσει καθόλου. Συνεδριάζουνε. Ναι! Αλλά δεν μας αρέσει και τίποτα. Είναι αρχικά τρία η αντάρτη του Μπράβο. Μας αρέσει. Όχι. Η διεθνής. Αμνηστία. Εμπόρια. Διεθνής. Αγορά. Αμνηστία. Είναι αυτή που η υψηλή από το εξωτερικό που μας δίνει τα λεφτά. Δεν μας αρέσει. Και δεν μας αρέσει. Υψηλή γαλίδα. Εντάξει, θα είμαι εκτός χρόνου, αλλά δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Είναι κλειδί το δεν μας αρέσει. Κατάλαβες. 12 βρήκαμε. Βρήκατε 12. Συνόπτωση. Δεν κρατιέστε. Σύνολο πάτε 59. Πω, παιδιά. Τι καμία ομάδα σε κανένα celebrity σε όλα τα κράτη που παίζει. Ναι, του κόσμου. Δεν έχει συγκέντρωση. 59. Πες καλή. Λοιπόν, μην γυρνάτε τώρα πίσω, Μαριέλα, γιατί μπαίνουν τα καρτελάκια σας. Λοιπόν, η κατηγορία στην οποία υπόκεινται όλες αυτές οι απαντήσεις είναι εκλογές. Εκλογές. Θέλετε 17 και να τους περάσετε. Πόσα 17 να φτάσουν. Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε άλλες χώρες ποτέ αυτό με τα 17. Σε καμία χώρα. Σε καμία πιστεύεις. Στο Ανατολικό Τιμόρ είχαν προσπαθήσει κάποιοι και φτάσουν στα 16. Στο Ανατολικό Τιμόρ. Γυρνάω τον Κώστα με τα γλυκά, με μελαγχολικά πια μάτια. Γιατί προηγεί το ενώ τώρα. Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να το κάνει. Έλα, Κώστα, έλα. Είναι με στι δυνατότητέ του. Έλα, Κώστα, έλα. Γυρνάω τον Κώστα και ξεκινά τα 90 δευτερόλεπτα. Εκλογέ. Το πετάω μέσα στην κάλπη. Ψηφοδέλτιο. Ναι. Των αντιπροσώπων. Ή. Των αντιπροσώπων. Είναι. Στο Σύνταγμα. Είναι αυτό το τεράστιο κτίριο. Η Βουλή. Ναι. Στον αντιπροσώπο, γίνονται τέτοιες πριν τις εκλογές, εδώ ποιος θα βγει. Κάλο. Άλλο, αριστερά ελληνικά. Μπράβο. Πρωθυπουργός μας τώρα. Τσίπρας. Αλέξης Τσίπρας. Ωραία, ωραία. Πού πετάμε τα ψηφοδελτία. Μέχρι την κάλπη. Μπράβο. Στα ελληνικά και όλα. Της Νέας Δημοκρατίας. Με Ιωράκης. Ναι. Κλείνω αυτό για να πω να ψηφίσω. Κινητό. Το κλείνω για να πω να μην με βλέπουνε. Το παραβάζω. Το κινητό θα πέρα. Κόμμα Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Γιατί περνάς από εκεί. Έτσι. Μαζεύονται όλοι με δημοσιογράφους και πολιτικούς και κάνουν ένα. Εσείς και ψηφίκου. Ναι, αλλιώς. Ξένη λέξη. Press conference. Press conference. Ξένη λέξη. Μαζεύει, είναι η πολιτική από εδώ, οι δημοσιογράφοι από εδώ και αρχίζουν και συγκρούονται. Debate. Το κόμμα που είναι στην εξουσία τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Έλα. Είναι μέσα στη όλη αυτή σε αυτό το μέρος που μαζεύονται. Είναι οι... Βουλευτές. Όχι. Βουλευτές. Είναι αντιπροσώπων πάντα. Αυτό το κόμμα έχει 35 ψήφους. Όχι, στην Βουλή μέσα έχει 100. 35 έδρες. Έδρα. Εντάξει. Έδρα. Η ομάδα με τους αλλοδαπούς συγκέντρωσε 12 βαθμούς. Da. 12 λέξη, συγγνώμη. 24 βαθμούς δηλαδή. Συν. Πιο εύκολο. 27-51. 59. 51. Είμαστε πολύ κοντά. Είναι δείτε σε λίγο. Κάνε μου λιγάκι ντου. Άλλο. Ντου, ντου, ντου.
Το έχει και χωρίς και ακαπέλα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι που είναι ό,τι πρέπει για όσους δεν μπορούν να θυμηθούν τους στίχους από ένα τραγούδι, αλλά ξέρουν τη μελωδία. Είναι η ώρα για το «Κάνε μου λιγάκι ντου». Το αγαπημένο της Λορέτας. Εδώ θα κρυθούν όλα. Στο τέλος θα ξέρουμε ποιος αρχηγός θα αποχωρήσει. Το μόνο που χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι είναι να τραγουδάτε με τον ντου τη μελωδία του τραγουδιού που θα σας δείχνω εδώ στο καρτελάκι. Ή από κάτω πρέπει να βρίσκετε τον τίτλο. Όποιος το βρίσκει έρχεται εδώ και συνεχίζει. Εντάξει, έχετε 90 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να πάτε πάσο και να πάτε στο επόμενο. Για κάθε απάντηση αυτή τη φορά κερδίζετε 5 βαθμούς. Αυτό είναι. Άρα όλα να τρέπονται. Όλα να τρέπονται, Γιώργο μου, όλα. Δύο τραγούδια διαφορά έχετε επί της ουσίας. Εντάξει. Εντάξει. Δύο τραγούδια, ε. Και θα ξεκινήσουμε με αυτούς που φεγούνται. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρετε τι έχει να. Ναι. Ιωάννα, ναι. Ποιος θες να ξεκινήσει από την ομάδα σου? Ο κύριος Παντελής. Κύριε Παντελή, και μια σοκολατίτσα. Λοιπόν, έχεις αγχώς. Ναι, ναι, πολύ. Το τίτλο δεν θα μου λέτε τους στίχους και τα λοιπά, εντάξει. Άμα δεν θα πεις όλο το ρεφρέν, φυσικά μου τι. Και όλο το τραγούδι μου. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Μπορεί να βγω, μπορεί να βγω. Έλα, έλα. Έμα, να, εδώ πέρα. Θυμάται το ίδιο πόσο πικραμένα το είπε. 109. Είναι όντω ακάζανε. Είναι 109. Εσύ ξεκινάει, μάλιστα. Κάτσε σε λίγο μια πίσω. Με ό,τι κουράγιο σου έχει απομείνει. Θέλω να πάρεις τα πάνω σου, να ξυπνήσεις. Γιατί? Και ο χρόνος είναι τώρα το κορίτσι. Δεν είναι πόσα δεν πρέπει να βρούμε. Ο χρόνος είναι από τώρα. Χαμογέλασε, πάει πέρας. Έλα, βάζ' το κάτω. Do 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 do
Είναι γλυκό το βιβλίο της αμαρτίας. Ιστορία από αμαρτία. Είπα τα κουπλέ, συγγνώμη. Περασμένος μαγιάδες. Όχι, όχι. Και άλλο. Σεζόν celebrity, γιατί αναγκαστικά πρέπει να έρθει τώρα με το μαρτάκι. Ναι, μωρό, κοίταξε του. Και με ίδια τα ματάκια στο μοντογκαναπέ. Έλα, Κώστα. Να έρθει τέταρτη σεζόν. Να σας δοθεί άλλη. Άλλη ευκαιρία. Σώθηκες. Έχει σωθεί αν το σκεφτεί. 199-96 και του Δημήτρη. Δεν του αρέσει να χάνει. Εδώ δεν υπάρχουν χαμένοι. Μόνο κερδισμένοι. Συγχαρητήρια, Ιωάννα, για την νίκη σου. Γκέλ, πώς θέλετε, Γκέλμπουραγιά. Θα παίξει στο τελικό για τα 4.000 ευρώ. Το παιχνίδι είναι το «Ποιος νομίζεις ότι είναι»? Άμα δεν πιστεύετε, δηλαδή. Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσεις από περιγραφές που θα σου κάνει κάποιος από την ομάδα σου ή και από την αντίπαλη ομάδα, αν θέλεις. Έχεις το δικαίωμα. Πάρε ένα από εμάς. 10 σελέβριδες Έλληνες ή ξένους. Ο χρόνος, όπως πάντα, είναι 90 δευτερόλεπτα και θέλω να μας πεις ποιον θες να διαλέξεις να... Για να μου περιγράφεις. Μπορείς και από τη δικιά μας ομάδα. Ναι, ναι, το είπα. Μόλις το είπα. Αν το έπαιζε το τον εαυτό σου. Ναι, αλλά γιατί όπως από εδώ. Γιατί πιστεύετε θα διαλέξεις. Ναι. Εγώ θα διαλέξω από τη δικιά μου ομάδα όμως. Μπράβο σου. Στηρίζω την ομάδα μου που με στήριξε. Ναι. Και θα διαλέξω τον Γιώργο. Μπράβο, μπράβο. Ακούνε πολύ. Είναι η τρίτη φορά. Είναι η τρίτη φορά. Έλα εδώ, έλα εδώ. Είχε κερδίσει. Έλα εδώ. Είναι τρίτη σου φορά στο τελικό. Πώς νιώθεις, τα άλλα δύο τα κέρδισες? Ναι, τα κέρδισες. Αλλά νιώθω πολύ αγχωμένος. Μιλάμε για έναν επαγγελματία βετεράνο παίκτη σε Celebrity Game Night. Έχουμε εδώ τον Γιώργο και την Ιωάννα. Μόλις επιστρέψουμε, το ζευγάρι μας θα είναι έτοιμο για να διεκδικήσει τα 4.000 ευρώ. Μη φύγει κανείς. Ο Γιώργος είναι εδώ μαζί με την Ιωάννα, έτοιμοι να αγωνιστούν στο ποιος νομίζει ότι είναι. Λοιπόν, Γιώργο, αν η Ιωάννα καταφέρει να κερδίσει τα 4.000 ευρώ, θα είσαι στην ευκαιρία να κερδίσεις άλλα 2.000 ευρώ για ένα φιλανθρωπικό σκοπό που έχετε αποφασίσει με την ομάδα σου. Και θέλουμε να μας πεις ποιος είναι αυτός. Είναι το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία φροντίζει τους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας. Πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Βέβαια.
Λοιπόν, να σας πω για όσους δεν ξέρετε πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είναι κάποιοι που το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο Γιώργος πού θα πάει? Εκεί. Εκεί, Γιώργο. Η Ιωάννα θα κάτσει εδώ στο σκαμπό. Εγώ θα κάτσω εδώ. Στην οθόνη θα παρουσιαστούν τα ονόματα κάποιων celebrities, Ελλήνων και ξένων. Θα περιγράψεις με τον απαράμιλο τρόπο σου στην Ιωάννα. Ποιοι είναι αυτοί, θα τους βρει όλους. Ναι. Και θα τελειώσουμε πανηγυρικά. Αμήν. Λοιπόν, δεν θα Πόσα δευτερόλεπτα. Είναι ήδη. Ωραία, 10 πρέπει να βρούμε, έτσι. 10 και πάτε πάσο και. Ναι. Μην αγχώνεστε. Κοιταχτείτε μεταξύ σας. Καλά, μην αγχώνεστε. Α το Κώστα, ξεφύγετε εγώ, κοίτα. Βγάλετε από το μυαλό στο Κώστα. Κοίτα εδώ την Ιωάννα. Ιωάννα, κοίτα το Γιώργο. Κώστα, μην μιλάτε εσείς καθόλου στον καναπέ. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Σάκη Ζωβά. Αμερικάνος ο οποίος γκοζομάλης παντρεύτηκε την Αμάλα Λαμουντή. Τζος Κλούνι. Ηθοποιός και παρουσιαστής κάνει το στη μηγιά μας τον Άλφα, έπεσε ο απαράδεκτος. Παπαδόπουλος. Ναι. Μαρία Μπακοδήμου και... Φώτης Αργουλόπουλος. Ναι. Α, είναι ο άντρας της στην Γεράτουσα με τη Μόνικα Λεβίνσκι. Τώρα από αυτή... Κλίντο. Μπράβο. Χίλαρ Κλίντο. Μπράβο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, ο μπαμπάς της Ελεονόρας, επίσης τραγουδίστρια. Τζουγανέλης. Ναι. Ο μεγάλος Αμερικάνος μπασκετμπολίστας μαύρος, το επίθετό του θυμίζει κράτος της Μέσης Ανατολής δίπλα στη Σύρια. Μάικλ Τζόρνταν. Yes. Έγραψες. Πρωταγωνίστρια στο κάτω παρτάλι, Ξανθιά. Βίβια. Νάντια. Κοντογιώργη. Ναι. Μπράβο. Οκτώ. Ήταν η ψήφωνος Ελληνίδα καταπληκτική. Μαρία Γκάλλος. Ακόμα έχει άλλο. Πάντως είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, δεν είμαστε, είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ηθοποιός παλιός. Ηλιόπουλος, τι να σε Όσους ήρθατε εδώ απόψε και ιδιαίτερα τη Δέσποινα, τον Γιώργο, τη Μαριέλα, τον Κώστα, τον Παντελή, την Τωρέτα και τη μεγάλη νικητρία την Ιωάννα. Και τον Δημήτρη που τα πίνει εκεί στο μπαρ. Όλους εσάς που παρακολουθήσατε από το σπίτι, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Κύπρο, μέσω του Μέγα Κύπρου. Έλα, Τόνι Κονταξάκη, δώστα!